Η Μαρούσια ιδρύθηκε από τον Ρώσο επιχειρηματία Νικολάη Φωμένκο το 2007, με στόχο να καθιερωθεί ως εναλλακτική εταιρεία πολυτελών σπορ αυτοκινήτων. Απακτήσε μάλιστα ακόμα και η ομάδα της Φόρμουλα 1, όμως η εταιρεία πτώχευσε το 2014. Χρόνια μετά, μια ομάδα ανθρώπων που διοικούσαν και εργαζόταν στη Μαρούσια, δημιουργούσαν το νέο πλέον σούπερ που είχε μείνει τότε στη μέση, το Ρώσα LMGT. Πρόκειται για το πρώτο φυσικό πρωτότυπο του αυτοκίνητου. Η συνέχεια προβλέπει ότι αρχικά θα κατασκευαστεί στις αγωνιστικές του εκδοχέ των κατηγοριών GT2 και GT3 για τους διεθνείς αγώνες τουρισμού από το 2024 ή 2025. Το 2026 θα ακολουθήσει και η έκδοση δρόμου. Επικεφαλής του προγράμματο είναι ο Ρώμανο Ρουσίνοφ, ένας Ρώσος ιδιώτης αγωνιζόμενος που τελευταία φορά συμμετείχε στι 24 ώρε του Λεμάν το 2019 με την ομάδα G-Drive Racing και με χορηγίε στην Gazprom. Το Rosa LMGT βασίζεται σε ανθρακονοημάτινο Σασί και διαθέτει ατομοσφαιρικό κινητήρα V10 5,2 λίτρων. Η τιμή τη πρώτη Rosa LMGT2 αναμένεται γύρω στι 500.000 ευρώ.